η τέχνη και τα μαθήματα της τέχνης στην εκπαίδευση. Είναι παραδεκτό από όλους ότι η τέχνη και τα μαθήματα της τέχνης, αυτό που λέμε αισθητική αγωγή, διευρύνουν και διαμορφώνουν τον ορίζοντα της ανθρώπινης προσωπικότητας σε όλους τους τομείς, σε όλες τις βαθμίες της εκπαίδευσης, αλλά και στην ελληνική ζωή. Η τέχνη έτσι γίνεται κρίσιμος κρίκος για την ανάπτυξη της ολόκληρης προσωπικότητας του παιδιού, ενώ η απουσία της, η έλλειψη δηλαδή επαφής με πλευρές της τέχνης, ειδικά για τις κρίσιμες αυτές ηλικίες των σχολικών χρόνων, γίνεται όριο. Περιορίζει τις αντικειμενικές δυνατότητες που έχει σήμερα η εποχή μας και που σαν υπόβαθρο, ως κοινωνικό υπόβαθρο, εγγράφεται στην προσωπικότητα του κάθε παιδιού. Αυτή ακριβώς η διαισθητική δυνατότητα της τέχνης δεν θα μπορούσε να μείνει αναξιοποιητή από την αστική τάξη. Τα αστικά κράτη σήμερα αξιοποιούν την τέχνη ως εργαλείο για την προσχολική μέχρι και την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και σε επιμορφώσεις, σε ειδικά μαθήματα ή σεμιναριακά, με σκοπό να έχουν μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην παιδική ψυχοσύνθεση, να διαμορφώνουν τον αυριανό εργαζόμενο με τις πεπιθήσεις της αστικής τάξης, πεπιθήσεις αντικειμενικά ξένες προς τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Φυσικά, η αντίστοιχη προσπάθεια κάνει η αστική τάξη και σε επόμενη ηλικιακή φάση της ζωής ενός ανθρώπου, είτε σε εργασιακό είτε σε εκπαιδευτικό περιβάλλον ή πλαίσιο. Να σημειώσουμε εδώ ότι η διδασκαλία των τεχνών στα σχολεία δεν αφορά όλους και όλα τα σχολεία με τον ίδιο τρόπο και περιεχόμενο, όπως συμβαίνει βέβαια και με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, που διαφοροποιείται κυρίως μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα, αλλά και τον πλούτο ή μη ερεθισμάτων από το ευρύτερο σχολικό περιβάλλον. Έτσι, ειδικά η τέχνη γίνεται βασικός παράγοντας διαφοροποίησης και ταξικής διάρθρωσης της εκπαίδευσης, καθώς δεν υπάρχει ανάλογη υποδομή παντού. Η καλλιτεχνική εκπαίδευση σε μεγάλο βαθμό γίνεται με όρους δεξιοτήτων. Πολλές φορές παρέχεται περιστασιακά, δεδομένες και της έλλειψης μόνιμων εκπαιδευτικών σε αυτόν τον τομέα. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτόν τον τομέα των ΗΠΑ, που αποτελούν ένα από τα πιο εμβληματικά παραδείγματα καπιταλιστικής οικονομίας. Στις ΗΠΑ, οι επίσημες μελέτες και στατιστικές στα ακαδημαϊκά σχετικά κείμενα διατυπώνουν τα πράγματα ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές. Η καλλιτεχνική παιδεία αντιμετωπίζεται σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμού για το πόσο πλεονεκτική είναι η θέση ενός παιδιού για το προβάδισμα που έχει όταν έχει παρακολουθήσει μαθήματα τέχνης στο σχολείο, εφόσον βέβαια μπορεί να τα πληρώσει. Σε τομείς όπως η ζωγραφική, η μουσική, το θέατρο κλπ., απέναντι σε άλλα παιδιά που δεν έχουν την οικονομική κυρίως δυνατότητα. Φυσικά, το Αμερικάνικο Δημόσιο Σχολείο, όπου διδάσκεται η αισθητική αγωγή, αυτό γίνεται σε ένα πλαίσιο δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα η επαφή τελικά με την τέχνη να μην παθαίνει και να μην αποκρισταλώνεται σε αισθητική αντίληψη και κριτήριο, να είναι δηλαδή επιφανειακή και να αξιολογείται με όρους χρηστικότητας και μόνο. Το ίδιο παράδειγμα βέβαια ισχύει για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και εδώ οι διακηρυγμένοι στόχοι αφορούν τη σχολική επαφή με την τέχνη μόνο εμπειρικά, με προχειρότητα και στόχευση στην απόκτηση καλλιτεχνικών δεξιοτήτων και όχι την αισθητική θεώρηση του κόσμου, όπως την πιο πλούσια πρόσληψη της πραγματικότητας, όχι στον επαναπροσδιορισμό τελικά του τι είναι βιωτικό επίπεδο σήμερα και τι θα έπρεπε να περιλαμβάνει πέρα από τις βασικές ανάγκες, που ούτε και αυτές βέβαια καλύπτονται. Να τονίσουμε ότι οι στόχοι είναι από την αρχή προκαθορισμένοι και περιγράφονται αναλυτικά, φτιάχνοντας το ψυχοκοινωνικό πορτρέτο του παιδιού ως εργαζόμενο, των επόμενων γενιών ή της επόμενης γενιάς ή τέλος πάντων του ανθρώπου του μέλλοντος που θέλουν να φτιάξουν με στόχο τη χειραγωγημένη εργασία. Όπως διαβάζουμε σε δημοσίευση από το Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, η έρευνα δείχνει ότι η έκθεση στις τέχνες από μικρή ηλικία όχι μόνο προετοιμάζει τα νήπια και τα μικρά παιδιά για το σχολείο, μαθαίνοντας νέα πράγματα και ώστε να μπορούν να έχουν δημιουργική διέξοδο, αλλά αναπτύσσουν επίσης μια ολόκληρη σειρά από διαβίου δεξιότητες που θα τα βοηθήσουν στο μέλλον. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια μικροσκοπική σπίθα για να ανάψει μια άπιστη φλόγα στα μυαλά των παιδιών. Τα παιδιά που εκτίθενται στην τέχνη σε νεαρή ηλικία μαθαίνουν να εκτιμούν την αξία της και να καταλήγουν στην απόκτηση γνήσιων διαβίου δεξιότητων που προάγουν την επιτυχία σε ακαδημαϊκές κοινωνικές δεξιότητες και βοηθούν στην επεξεργασία του τι και πώς βλέπουμε, ακούμε και νιώθουμε τον κόσμο στον οποίο συμμετέχουμε καθημερινά. Η αστική προπαγάνδα αναγνωρίζει
ότι ο προβληματισμός και η αμφισβήτηση που γεννά εν δυνάμει η τέχνη βοηθούν τα παιδιά να απορρίψουν πολλές προκαταλήψεις. Στηρίζεται στις δυνατότητες της φαντασίας, δεδομένου ότι οι δυνατότητες ενός παιδιού σε αυτό το τομέα είναι περιόριστες. Η αστική τάξη επίσης επενδύει ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η τέχνη μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να δημιουργήσουν τις δικές τους εκδοχές του παρελθόντος, του παρόντος και ακόμη τα βοηθά να οραματιστούν ποιο θέλουν να είναι το μέλλον τους. Αυτό βέβαια, όσο μπορεί να είναι εργαλείο αυτοσυνείδησης και χειραφέτησης για το παιδί σήμερα και προοπτικά για τον εργαζόμενο αύριο, άλλο τόσο μπορεί να γίνει εργαλείο χειραγώγησης, εζωμάτωσης και εξοικείωσης με τις ειδικές αξίες του σημερινού συστήματος αφομοίωσης της κυρίαρχης αντίληψης, όχι μόνο γύρω από το ωραίο, το ιδανικό, αλλά και συνολικά του κυρίαρχου αστικού συστήματος αξιών, του εξοραϊσμού της εκμετάλλευσης, της ταύτισης του ιδανικού με τα ιδανικά της κυρίαρχης αστικής τάξης. Έτσι, όλο το θετικό φορτίο της τέχνης έρχεται να διαψευστεί όταν τοποθετείται για υλοποίηση σε ανταγωνιστικά πεδία δράσης, όπως περιγράφεται στη συνέχεια στο κείμενο που ήδη αναφέραμε, τη Liberty Classical Academy. Κάθε νέος, λένε, αξίζει μια ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική εκπαίδευση που να περιλαμβάνει τις τέχνες. Η παγκόσμια δομή, η κουλτούρα της καινοτομίας και το επιχειρηματικό πνεύμα της Αμερικής εξαρτώνται από τη δύναμη μιας εκπαίδευσης παγκόσμιας τάξης. Η σύνδεση της τέχνης με την καινοτομία έχει ήδη διαπεράσει τα εκπαιδευτικά συστήματα όπου γης, όπου κυριαρχεί το σύγχρονο σύστημα της εκμετάλλευσης. Έτσι, το παιδί εκπαιδεύεται να βλέπει την τέχνη ως υπόβαθρο και άλλοτε ως επίκεντρο των δυνατοτήτων που δίνει σήμερα κυρίως η ψηφιακή τεχνολογία και οι εφαρμογές της, εξερμενίζοντας τις ψυχές εκείνες που την καθιστούν πεδίο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κερδοφορία των καπιταλιστών. Ακόμη, γίνεται ξεκάθαρο ότι ο πολιτισμός, η παιδεία, η τέχνη και όλα όσα έχει κατακτήσει η ανθρωπότητα με την εργασία δεν μπορούν να επιστραφούν προς όφελος των εργαζομένων, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο με τις αρχές και τον τρόπο λειτουργίας του καπιταλισμού, όπως το κύπτει συμπερασματικά από τα λεγόμενα του δόκτωρα Κέρι Φρίτμαν, ο οποίος είναι επικεφαλής της εκπαίδευσης τέχνης και σχεδίου στο Πανεπιστήμιο του Βόρειου Ιλλινόης. Ο συγκεκριμένος δηλώνει ότι ο κόσμος δεν είναι απλώς κείμενο και αριθμή. Αναγνωρίζει δηλαδή ότι η τέχνη στέκεται ισότιμα δίπλα στις κοινωνικές και θετικές επιστήμες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, μέσα από διαδικασίες δημιουργίας τέχνης, τα παιδιά μπορούν να ερμηνεύσουν, να ασκήσουν κριτική και να χρησιμοποιήσουν οπτικές πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους για στιλιστικές και άλλες αισθητικές επιλογές. Μέσα από αυτή τη δυνατότητα της τέχνης όμως προβάλλει μια ξεκάθαρη δική του στόχευση. Να αξιοποιείται η τέχνη, η αίσθηση οπτικού αλφαβητισμού όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, ούτως ώστε τα παιδιά και οι νεαροί ενήλικες να μπορούν να προηγηθούν σε έναν κόσμο που βομβαρδίζεται με χιλιάδες μηνύματα και εικόνες μέσων ως έξυπνοι καταναλωτές προϊόντων, μέσων ή άλλων προϊόντων γενικότερα. Η υπευθυνότητα είναι κάτι που μαθαίνεται στις ομαδικές εργασίες τέχνης στα σχολεία με τέτοιο τρόπο που είναι και οδηγίες ώστε να οδηγεί στη χειραγώγηση. Η υπευθυνότητα, λένε, είναι ένας τεράστιος παράγοντας της τέχνης, ειδικά αν η δουλειά πρόκειται να ολοκληρωθεί ομαδικά. Όταν ένα παιδί είναι υπεύθυνο για το δικό του κομμάτι δουλειάς ή για τη συνεισφορά του σε μια ομαδική εργασία, μαθαίνει την ευθύνη και την εξάρτηση. Εάν επιλέξουν κάποιοι να μην συμμετέχουν σε μια παράσταση έργου, συχνά πρέπει να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό είναι να απογοητεύσουν τους άλλους της ομάδας και πως δεν είναι σωστό να έχεις την ευθύνη τέτοιων αποτελεσμάτων, δηλαδή τη μη υλοποίηση του έργου. Η λογοδοσία αρχικά στο σχολείο και στη συνέχεια σαν εργατικό δυναμικό είναι εξαιρετικά επιτακτική εάν εργάζεσαι σε συνεργασία με άλλους ή αν πλησιάζει μια προθεσμία παράδοση έργου. Αν δεν τηρηθεί το πρόγραμμα στο τέλος της ημέρας, ολόκληρη η δομή θα έχει πέσει επειδή βασίζεται σε κάθε ένα άτομο και το βάρος της δουλειάς μένει πίσω στους υπόλοιπους αν κάποιος δεν συμμετέχει. Το να κάνει κανείς λάθη, τελειώνει το κείμενο, είναι κομμάτι του να είσαι άνθρωπος. Αλλά το ίδιο είναι και το να μαθαίνεις να παραδέχεσαι, να τα παραδέχεσαι τα λάθη σου και να γίνεσαι κύριος των λαθών σου για να τα διορθώσεις. Για την εφαρμογή τώρα στη δική μας πραγματικότητα, στην τάξη και στο εργαστήριο. Τα μικρά παιδιά, τα νήπια, μπορούν να ζωγραφίσουν από τη στιγμή που θα αποκτήσουν την απαραίτητη ευχέρεια να κινούν τα χέρια τους, ενώ συνάμα η εξάσκηση βοηθά στην βελτίωση περαιτέρω στις κινητικές δυνατότητες του παιδιού. Από τις μικρές ηλικίες και μέχρι και σε τάξη δημοτικού, αυτό που λειτουργεί σαν αφετηρία, σαν υλικό για να φτιαχτεί μια σύνθεση, είναι η φαντασία και το συνέστημα που διευρύνονται και μεγαλώνουν όσο η εξάσκηση
βοηθά στην κατάκτηση και την εξοικείωση με τα υλικά και τα εργαλεία. Από τη διδασκαλία που μπορεί να ξεκινά από πριν από το δημοτικό, επιβεβαιώνεται σταδιακά και αναλόγως των συνθηκών πόσο σημαντική γίνεται η εκμάθηση, η ύπαρξη εργαστηρίου, η επάρκεια διαφορετικών υλικών, ο αριθμός των παιδιών στο τμήμα και το πόσο βοηθά η ανάπτυξη του αισθητικού κριτηρίου στο να διαμορφώνει διαφορετικούς τρόπους σκέψης και αναλυτικά αλλά και συνθετικά. Από την τελευταία τάξη του γυμνασίου μέχρι και το λύκειο μπορεί να διδαχθούν πιο πολύπλοκα θέματα μέχρι και τις βασικές αρχές του σχεδίου. Μάθημα εξαιρετικά σημαντικό σε πολλούς τομείς, σε αντικείμενα επιστημονικά και καλλιτεχνικά. Και είναι προαπαιτούμενο εξεταζόμενο βασικό μάθημα σε αρκετές ανώτερες και ανώτερες σχολές. Η κατάσταση στο σχολείο σήμερα. Τα μαθήματα των καλλιτεχνικών. Το μάθημα των καλλιτεχνικών είναι εργαστηριακό. Πρέπει να γίνεται μέχρι 15 παιδιά ένα τμήμα σε συνθήκη εργαστηρίου. Τα εργαστήρια σπανίζουν στα σχολεία και το μάθημα γίνεται στην τάξη με 20 έως 25, καμιά φορά και παραπάνω παιδιά. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος στη διάρκεια του 45 λεπτού, μια φορά την εβδομάδα, από ένα καθηγητή να δει όλες τις εργασίες και να βοηθήσει να σταθεί δίπλα σε όλα τα παιδιά. Ο καθηγητής δεν μπορεί να αναπτύξει σταθερή σχέση με τα παιδιά που είναι απαραίτητο για να έχει εικόνα της εξέλιξης των δυνατοτήτων του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας. Έχει μεγάλο αριθμό μαθητών που μπορεί να φτάσει τους 400 ή 450 και σε κάποιες περιπτώσεις, εγώ είμαι μια τέτοια περίπτωση, αρκετά παραπάνω από τις 450, σε εβδομαδιαία βάση για μια διδακτική 45 λεπτή ώρα την εβδομάδα. Ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών που δουλεύουν σαν αναπληρωτές ή ορομίστοι σε άλλα σχολεία κάθε χρόνο και μετακινούνται σε διαφορετικά σχολεία στη διάρκεια της εβδομάδας ή και καμιά φορά σε δύο σχολεία στη διάρκεια της μίας μέρας. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τα μαθήματα των καλλιτεχνικών καταργήθηκαν από όλες τις τάξεις του Λυκείου πριν από δύο χρόνια και παρά την απόφαση του ΣΤΕ για επαναφορά του μαθήματος στην πρώτη Λυκείου, για δεύτερη χρονιά δεν γίνονται τα μαθήματα. Εδώ να πούμε ότι χρησιμοποιούνται τα καλλιτεχνικά σχολεία σαν άλοθη για να μην γίνονται καλλιτεχνικά μαθήματα στο σχολείο. Προσπάθησα να κάνω μια έρευνα για το τι συνέβαινε στις χώρες του σοσιαλισμού. Έχω μια εικόνα για την Βουλγαρία που ήταν ισοδύναμη αριθμητικά και πιο φτωχή από εμάς. Τα καλλιτεχνικά σχολεία μετριόνταν σε αρκετές εκατοντάδες και στις μεγάλες πόλεις και στις μικρότερες πόλεις αλλά και σε χωριά. Και μάλιστα εξειδικευμένα σε τοπικά πολιτιστικά θέματα, δηλαδή. Μπορεί να κάνει ξυλογλυπτική σε μια περιοχή που υπήρχε μια παράδοση σε αυτό το αντικείμενο και αφορούσε είτε τέμπλα είτε χρηστικά εργαλεία καθημερινά. Για τις δυνατότητες της εποχής μας. Στη χώρα μας, οι ανάγκες της παραγωγής πριν από 30-35 χρόνια περίπου οδήγησαν το άνοιγμα του σχολείου στην αισθητική αγωγή. Αρχικά στα μεγάλα αστικά κέντρα και στη συνέχεια στις μικρότερες πόλεις, πάντα βέβαια πίσω από τις ανάγκες. Για τους ίδιους λόγους αυξήθηκαν οι σχολές τέχνης στην ανώτερη και στην ανώτερη εκπαίδευση. Σήμερα, μετά από την καπιταλιστική κρίση και τα μνημόνια, τα πράγματα γυρίζουν προς τα πίσω σαν παρελκόμενο τον περιορισμό στη χρηματοδότηση της παιδείας. Ωστόσο, υπάρχει το ανθρώπινο, καλλιτεχνικό, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για να στελεχώσει τη δημόσια εκπαίδευση στα μαθήματα των καλλιτεχνικών και της αισθητικής αγωγής συνολικότερα σε όλους τους τομείς, είτε αφορά τη μουσική, το θέατρο, τα εικαστικά και τα υπόλοιπα. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα να γίνει ο πολιτισμός και η τέχνη κτήμα όλων των εργαζόμενων στην καθημερινότητά τους σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. Σε μια κοινωνία που ο πολιτισμός και η εκπαίδευση θα προσφέρονται σαν αγαθά και θα έχουν ανεπόδιστα όλη πρόσβαση, η στασιμότητα ή τα βασανιστικά βήματα προς τα πίσω μπορεί να γίνουν άλματα προς τα μπροστά. Σας ευχαριστώ.